Καλησπέριζουμε τον επικεφαλή της ομάδας πρόληψης. Ασυνόμε, θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η αποστολή της ομάδας επιχειρησιακά και γιατί είστε ξεχωριστό κομμάτι της ελληνικής αστυνομίας. Η κύρια αποστολή της ομάδας πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας είναι να συμμετέχει σε διάφορα σοβαρά περιστατικά εγκλήματα που συμβαίνουν και όταν καλείται από διάφορες άλλες υπηρεσίες να συμμετέχει και να συνδράμει σε επιχειρήσεις ασφαλείας. Δεν είμαστε ακριβώς ξεχωριστό τμήμα της ελληνικής αστυνομίας, η οποία είναι μια ειδική ομάδα η οποία φέρει βαρύτερο οπλισμό από τις συνήθεις αστυνομικές περιπολίες. Είναι εφοδιασμένη με υποπολιβόλα, με πολεμικά τυφέκια και κάνει περιπολίες συνήθως κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες. Επίσης θέλω να πω ότι η ομάδα αυτή στελεχώνεται με κάποια άτομα τα οποία έχουν περάσει μια ειδική εκπαίδευση. Μιλήστε μας για την εκπαίδευσή σας, είναι κοινή με τα άλλα τμήματα της ελληνικής αστυνομίας ή γίνεται ξεχωριστά με άλλα ειδικά τμήματα όπως οι ειδικές δυνάμεις του στρατού, το λιμενικό ή με το ΕΚΑΒ, ας πούμε, για εκμάθηση παροχής πρώτων βοηθειών? Όχι, το προσωπικό της ΟΠΚΕ έχει περάσει μια ειδική εκπαίδευση, όχι μόνο σε θέματα αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής σκοποβολής, αυτοάμυνας, αλλά και σε κάποια άλλα θέματα όπως έρευνες υψηλού κινδύνου, σε επικίνδυνα άτομα, σε αντίξωες καιρικές συνθήκες, ημέρα και νύχτα, σε εισαγωγές κτηρίων και γενικά σε διάφορες δύσκολες καταστάσεις, η οποία αυτή η εκπαίδευση γίνεται 2 φορές το χρόνο και κάποιες συντηρητικές. Επίσης, το προσωπικό της ομάδας επεμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις εγκλημάτων σε εξέλιξη. Αν υπάρχει επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει ροχισμός, αν υπάρχει εξοπλισμός από την υπηρεσία. Υπάρχει μια επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, καθώς είμαστε μια ειδική ομάδα, πάντα βέβαια υπάρχουν τα περιθώρια βελτίωσης. Η ομάδα είναι πλήρως εφοδιασμένη με τα ατομικά πιστόλια, επίσης έχουμε τα υποπολιβόλα, τα πολεμικά τυφέκια. Είναι εφοδιασμένοι όλοι οι συνάδελφοι με αλυξίσφαιρα γυλαίκα, καθώς και με κάποιες επιπλέον προστατευτικές πλάκες για προστασία από διαμετρήματα πολεμικών τυφεκίων 762. Επίσης, είμαστε εφοδιασμένοι με χειροβομβίδες κρότου λάμψης, τις οποίες χρησιμοποιούμε σε ειδικές περιπτώσεις. Επίσης, χρησιμοποιούμε και τα κιάλια νυχτερινής όρασης. Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, όταν κάποιοι κακοποίοι φεύγουν σε διάφορες δύσβατες και ορεινές περιοχές, αναγκαζόμαστε να τους κυνηγάμε τη νύχτα και μας βοηθούν πάρα πολύ στη δουλειά μας. Πολλές φορές λειτουργούμε κάτω από δύσκολες συνθήκες, ερχόμαστε αντιμέτωποι με σκληρούς κακοποιούς, με επικίνδυνους κακοποιούς. Είμαστε αναγκασμένοι να λειτουργούμε κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, ανεξαρτήτως αν είναι μέρα ή νύχτα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δυσκολεύει την αποστολή μας.
και λαμβάνει το κέντρο. Λαμβάνει, διαβιβάστε. Μεταβείτε στο 19ο χιλιόμετρο Ιωαννίνου Ακακαβιάς για να ελέγξετε ύποπτο όχημα που ακολουθείται από έτερο σταθμό. Ελεύθε και μεταβαίνω. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω, έχουν σημειωθεί οι τραυματισμοί σε άντρες της ομάδας της περιοχής μας? Όχι, στη δικιά μας ομάδα ευτυχώς δεν έχουμε τραυματισμό κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων και αυτό είναι ευτύχημα, γιατί έχουμε έρθει κατά καιρούς αντιμέτωποι με σκληρούς κακοποιούς, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, όλα πήγαν κατευθείαν.
Αυτό βέβαια ίσως να συνεπάγεται την πολύ καλή εκπαίδευσή σας. Βεβαίως, πάντα η εκπαίδευση παίζει το βασικότερο ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί σε βοηθάει και αυτό το βλέπεις όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με μια πραγματική κατάσταση. Θέλω να σε ρωτήσω επίσης, είστε ευχαριστημένοι με τις αποδοχές που λαμβάνετε ως προς το έργο που επιτελείτε και τους κινδύνους του? Δικιά μας υποχρέωση δεν είναι να ασχολούμαστε με τις αποδοχές, είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να προσφέρουμε όσο περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες μπορούμε στον Έλληνα πολίτη. Από εκεί και πέρα, το θέμα των αποδοχών είναι δουλειά άλλων. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας, κάνουμε αυτό που μπορούμε όσο μπορούμε καλύτερα και μέχρι εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη που μας δώσατε. Αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Προσπαθήστε όσο μπορείτε να αυξήσετε το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εξάλλου το λέει και το έμβλημα που έχετε στο μανίκι σας. Ου φυσόμεθα τη ζωή ημών. Που σημαίνει δεν θα λυπηθούμε τη ζωή μας. Να είσαι καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάντα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, το καλύτερο για τον Έλληνα πολίτη. Ευχαριστώ πολύ.